Τα μηνύματα που αντάλλασε ο πιλότος με τη σύζυγό του Καρολάιν πριν από την άγρια δολοφονία της φέρνει στο φως για πρώτη φορά το T-Live. Το έγκλημα που πάγωσε την Ελλάδα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου του 2021. Τι συνέβαινε όμως ανάμεσα στο ζευγάρι τις προηγούμενες ημέρες μέχρι και λίγες ώρες πριν τη δολοφονία? Στις 16 Απριλίου και ενώ ο πιλότος είναι στην εργασία του, η Καρολάιν του στέλνει μήνυμα για να συνεννοηθούν να φάνε μαζί. Νόμιζα ότι θα είσαι πίσω, οπότε δεν έχω φάει. Γιατί, μικρή μου, πάρε να φας. Σε περίμενα. Θα παραγγείλεις? Έχω άλλη επιλογή. Όση, εκτός αν έχετε πάει σούπερ μάρκετ. Όχι. Δεν πειράζει, θα πάμε μαζί μετά. Τι ώρα, έχουμε ρόξει στις 7. Τις 4 επόμενες ημέρες, το ζευγάρι συνομιλεί με ήρεμο και γλυκό τρόπο και πάλι, με την Καρολάιν να αποκαλεί τον Μπάμπι Μικρούλη. Όπως προκύπτει από τις συνομιλίες τους, οι δυο τους φέρονται να έχουν ένα δικό τους τρόπο επικοινωνίας. Hey, Μικρούλη. Σα, αγάπη μου, ήρθε ένα καινούργιο ελικόπτερο στην Ελλάδα. Αγάπη μου, τι βλέπεις? Πολύ περίεργη εκπομπή. 1%. Εντάξει, μπορείς να πας τη ρόξη βόλτα όταν γυρίσεις. Ναι. Πανέμορφη. Έχω πεθάνει από την πείνα. Θα αργήσω αρκετά μάλλον. Και στις αρχές Μαΐου όμως η σχέση του ζευγαριού μοιάζει φυσιολογική. Με το ζευγάρι να ανταλλάσσει λόγια αγάπης και θαυμασμού. Μικρή μου, αγάπη μου, θα μπορούσε κάποια όμορφη να μου ανοίξει? Όμορφος. Είχα τον καλύτερο επιβάτη ever σήμερα. Κοιμάται μόνη της 40 λεπτά τώρα. Ακόμη και το πρωί της 10ης Μαΐου, δηλαδή κάποιες ώρες πριν τη δολοφονία της Καρολάιν, από τις μεταξύ τους συνομιλίες, τίποτα δεν μαρτυρά τα όσα ακολούθησαν. Σας. Είναι η καλύτερη, είναι ό,τι χειρότερο όταν δεν κοιμάται την ίδια ώρα με τη μικρή. Σε τσίπνησε νωρίς, έτσι δεν είναι? Με κρίνους. Κι εγώ, μόλις ξύπνησε. Και καθόταν σαν γλυκούλα. Ναι, και με χάιδευε και με κοίταγε.